Μιλάμε για τραγική κατάσταση. Και παρόλα αυτά, παρόλο αυτό που μας παρουσιάζει Μανώλη και το βλέπουμε κι εμείς, υπάρχει κόσμος που ακούει το αφήγημα ότι παιδιά, το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Είναι η Ελλάδα που μας απειλεί και πρέπει να πάμε μια νύχτα ξαφνικά να τους πάμε τα νησιά κτλ. Και το ακούει όλο και περισσότερο κόσμο. Αυτό προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Είναι... Αυτό δείχνουν. Αν το δούμε ακριβώς, αν το δούμε πολιτικά, δηλαδή αν ήμασταν, λέμε τώρα, θεωρητικά μιλάμε, αν ήμασταν η εταιρεία που ασχολούνταν με το προεκλογικό αγώνα του Ερντογάν, θα λέγαμε καλά, πας προχώρα. Βέβαια, αφού αύξησε τα ποσοστά του, καταλάβατε πώς το λέω. Βεβαίως, διότι όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, ο κόσμος, προσέξτε, 66 εκατομμύρια ψωμιά του λαού στην Κωνσταντινούπολη να έχουν πουληθεί σε πέσει 44 εκατομμύρια, δείχνει τη φτώχεια του κόσμου. Πάει να πάρει το φθηνό ψωμί, περιμένει σουρές για λίγες. Μιλάμε για το πιο βασικό τώρα, Μανώλη. Για το ψωμάκι, δεν μιλάμε για ένα προϊόν κάτι ιδιαίτερο. Μιλάμε για το ψωμί, το νούμερο ένα. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο και ακούσαμε, δηλαδή αυτός είναι και ένας από τους λόγους που τον ταϊφούν τον ακούμε συνέχεια, δηλαδή να εκτοξεύσαμε πυράβλο, θα εκτοξεύσουμε πυράβλους, έρχονται οι πυράβλοι, δηλαδή προσέξτε το εθνικό αυτοκίνητο. Μου ρώταγε χθες ένας φίλος μου από την Ελλάδα, μου λέει πόσο θα κοστίζει αυτό το αυτοκίνητο. Του λέω δεν έχει ανακοινωθεί, θα το ανακοινώσει κάποια στιγμή ο πρόεδρος και αυτό. Έχουν πει κάπου, εγώ το υπολογίζω πάνω από 45.000 ευρώ. Μου λέει μα ποιος θα το αγοράζει. Οι πλούσιοι θα το αγοράζουν στην Τουρκία. Αυτό το αυτοκίνητο δεν φτιάχνει για τους φτωχούς. Οι φτωχοί απλά ακούνε ότι πόσο καλά. Δηλαδή, προσέξτε, απευθύνεται στην πελατεία, τι λέει, σας υπόσχομαι καλύτερη ζωή το 2053. Μάλιστα. Η Τουρκία θα φτάσει στις 10 μεγαλύτερες χώρες του κόσμου. Τώρα δεν μπορέσαμε ακριβώς όπως μπορούμε. Να, ευτυχικό αυτοκίνητο. Να, ο Ταϊφούν. Πάμε στον αιώνα της Τουρκίας. Να, βλέπετε, μέχρι την Πρέβεζα θα χτυπήσουμε μέχρι και την Πρέβεζα. Εσείς το χάρτη. Τα νησιά έρχονται. Περιμένετε εσείς. Άρα περιμένουν, Μανώλη, κάτι στο μέλλον. Ο πολλής κόσμος, η πλατιά μάζα του κόσμου, λέμε, περιμένει στο μέλλον κάτι. Δεν ξέρουμε τώρα. Τώρα σου λέει φάει επίθεση στην Ελλάδα. Δεν τάζει κάτι για το μέλλον. Μα και η θρησκεία τάζει κάτι για το μέλλον. Δηλαδή, ξέρεις, πας μπροστά. Δηλαδή, θα πετάει από μπροστά του στο αυτοκίνητο. Βεβαίως. Και του λέει, παιδιά, αυτό είναι το μέλλον σας. Σου λέει, αναπτύσσεται, ρε παιδί μου, Τουρκία. Κάποια στιγμή θα έχεις και εσύ μερίδιο από αυτή την ανάπτυξη. Ακριβώς. Τώρα σου λέει, κινδυνεύουμε από την Ελλάδα. Φτιάχνουμε όπλα, φτιάχνουμε συστήματα. Σωστό. Μη φας από την Αμερική. Ούτε εσύ από την Αμερική. Και από την Αμερική, εννοείται, βέβαια. Και από την Αμερική που έρχεται στο ΔΕΔΕΑ γάση στην Αλεξανδρούπολη, έτσι νησιά, να αποστατικοποιήσουμε τα νησιά. Τα νησιά είναι δικά μας, θα δούμε μια νύχτα ξαφνικά. Ακριβώς. Πέρασαν δύο μήνες έτσι στην ατζέντα της Τουρκίας. Όμως επειδή. Σου λέει κερδίζουμε τις εκλογές τώρα, και ας τα υπόλοιπα. Μου κάνει περισσότερο εντύπωση όμως... ότι δεν υπάρχει ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο, δεν έχει προκύψει ένας πολιτικός στην Τουρκία. Ο οποίος θα ακυρώσει όλο αυτό το αφήγημα. Δεν υπάρχει. Θα πει παιδιά, εδώ το θέμα μας είναι ο λαός. Όσο υπάρχει ο Ερντογάν, ούτε η Ελλάδα, ούτε τα νησιά, ούτε το Χαλόριζο. Όσο είναι η ζωή ο Ερντογάν, τέτοιος πολιτικός δεν θα υπάρξει. Ο Τούρκος πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά το λαό του. Είναι παιδί του λαού. Μιλάει στο λαό. Κακά ψέματα στο λαό. Μιλάει ο Ερντογάν. Ξέρει, διαβάζει και εκεί που βλέπει τον κίνδυνο, μπορεί να απομακρύνει οποιονδήποτε συνεργάτη του. Σε ένα λεπτό. Αυτό έγινε και προχτές. Ένας αντιπρόεδρος του κόμματός του παραιτήθηκε επειδή κατηγόρησε τον γεμαλισμό. Προσέξτε, πριν 10 χρόνια να κατηγορήσεις τον γεμαλισμό, αλλά τώρα επειδή υπάρχουν και σκληροπυρηνικοί γεμαλιστές, όπως σας έδειξε τον Περιντσέκ, σε μια νύχτα, γεια σας. Τον αποχαιρέτησε. Βέβαια, δεν έμαθε κανείς τίποτα. Δεν παραιτήθηκε. Ζήτησε. Ζήτησε συγχώρεση για να φύγει από τα καθήκοντά του και ο κόσμος. Έτσι γίνεται στην Τουρκία. Ξέρει πολύ καλά το λαό του.